Είμαι ο Περάκης Αλέπος, πρόεδρος των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες στην πληροφορική, δηλαδή στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου η κατάσταση που επικρατεί για τους εργαζόμενους δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τους υπόλοιπους κλάδους. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και οι ίδιοι εργοδότες με τις μελέτες τους προειδοποιούν για έλλειψη εργατικού δυναμικού, κυρίως εξειδικευμένου, με εκτίμηση για 120.000 έως 140.000 έως το τέλος του 2030, οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί διαρκώς χειροτερεύουν. Αυτό που χαρακτηρίζει τον κλάδο είναι η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κλαδικής ή και επιχειρησιακών, αφού στον κλάδο μας που εργάζονται πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, συλλογική σύμβαση έχουν μόνο οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ και στη Βίκτους, δηλαδή μόλις το 15%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη συμπίεση του μέσου μισθού. Οι εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση υποχρεώνονται να δουλεύουν νύχτα με νύχτα με χιλιάδες ώρες απλήρωτων υπεροριών ως αποτέλεσμα του καθεστώτος ετοιμότητας ή όπως το ξέρουμε stand-by, που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα, σε καθεστώς πολλές φορές τηλεεργασίας και με την έλλειψη οποιοδήποτε ελέγχου με ψηφιακή ή φυσική κάρτα, όπου αμείβονται με μισθούς πολύ πιο κάτω σε σχέση με τα δειράστη, με τη μεγάλη δουλειά που βγάζουν και με τα μεγάλα προσόντα που έχουν. Οι εργαζόμενοι δε με χαμηλότερη εξειδίκευση, όπως τα τηλεφωνικά κέντρα, αμείβονται με βάση τον κατώτερο μισθό. Ακόμη και εκεί που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως ο όμιλος ΟΤΕ, που μάλιστα είχε αύξηση των κερδών για μία ακόμη χρονιά κατά 2,8% και θα δώσει προσαυξημένο μέρισμα στους μετόχους κατά 23% σε σχέση με πέρσι, 450 εκατομμύρια θα τσεπώσουν οι μέτοχοι, όλοι μαζί εργαζόμενοι παίρνουν πιο λίγα, φροντίζουν οι πλειοψηφίες του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, εκεί της Ομοσπονδίας τότε, που είναι προσδεδεμένες στο άρμα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, οι μισθοί να παραμένουν αποπαγωμένοι ως μειωμένοι. Την ίδια ώρα, οι εργοδότες του κλάδου, γνωστοί σε όλους, Unisystems, Intracom, Telecom, Intrasoft, ΟΤΕ όπως προαναφέραμε, Vodafone, Nova και άλλα μεγάλα μονοπόλια, τσεπώνουν δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια έργα και τις επενδοτήσεις για την ανάπτυξη των δικτύων και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί την τελευταία τριετία και άλλα τόσο όπως προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2025, ανάλογα βέβαια και με την απορρόφηση των κοινοτικών πακέτων. Ιδιαίτερα δε για τους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα, που στην πλειοψηφία τους είναι μετανάστες. Πέρα από τον κατώτερο και τους παγωμένους μισθούς, οι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν να αντιμετωπίσουν και το φόβο της απέλασης, αφού η απαράδεκτη βίζα ειδικού σκοπού και το ακόμα πιο απαράδεκτο καθεστώς μετάκρισης, στο οποίο θα υπάγονται με βάση το νέο μεταναστευτικό κώδικα από την 1η του Απρίλη, τους μετατρέπει σε ομήρους είτε των τηλεφωνάδικων είτε του συγκεκριμένου εργοδότη με βάση αυτόν τον νέο κώδικα. Αυτοί είναι οι εργαζόμενοι που βγήκαν μπροστά σε 4 μεγάλες πολυεθνικές που απασχολούν πάνω από 16.000 εργαζόμενους και από τις 8 Φλεβάρι μέχρι και σήμερα έχουν δώσει 4 επιτυχημένες απεργιακές μάχες με πάνω από 5.000 απεργούς προκειμένου να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και ενάντια στο καθεστώς βίζας. Με το ΣΕΤΥΠ και τα 2 νέα επιχειρησιακά στην Teleperformance και στην WebHelp είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καλώντας και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο να δώσουμε κοινή μάχη για την απεργία στις 17 Απρίλη και για την προμηθομαγιάτικη απεργία. Επίσης, αύριο 21 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, προγραμματίζουμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στις 18:30 και θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Συνεχίζουμε δυνατά, βάζουμε μπροστά τις δικές μας διεκδικήσεις. Αυτή ήταν και η τελευταία παρέμβαση για τη συνέντευξη τύπου. Η αντιπροσωπεία τώρα των συνδικάτων θα συναντηθούμε με την... Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό για να παραδώσουμε τα αιτήματά μας και το υπόμνημά μας.